Και έχουμε ήδη συνδεθεί με τον Χρήστο Τσιγουρή, ο οποίος θα μας δώσει τα νεότερα από την επεισοδιακή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Θα έλεγα, Χρήστο, βλέποντας το ρεπορτάζ, θα μας δώσει και εσύ το κλίμα, ότι δεν εμφανίζει ο ΣΥΡΙΖΑ πια φαινόμενα, συμπτώματα διάσπασης, αλλά διάλυσης. Είναι αλήθεια ότι το κλίμα σήμερα ήταν πάρα πολύ κακό. Υπήρξε μια θυελλώδης συνεδρίαση και όπως και την προηγούμενη φορά, Νίκο, είχαμε και πάλι αποχώρηση των στελεχών που στηρίζουν τον Στέφανο Κασελάκη. Θα έλεγε κανείς ότι από την πλευρά της νέας πλειοψηφίας ασκείται μια πάρα πολύ έντονη πίεση προς την πλευρά Κασελάκη. Αυτό έγινε σαφές όταν νωρίς το πρωί, με μια ευνηδιαστική συνεδρίαση, η πολιτική γραμματεία αποφάσισε αφενός να μεταθέσει για μία εβδομάδα μετά το συνέδριο, αλλά και την εγγραφή όσων θέλουν να γίνουν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξουν συνέδρους. Την πήγαν μία εβδομάδα μετά την επίσημη δήλωση των υποψηφιωτήτων. Αυτό σημαίνει ότι όποιος ήταν υποψήφιος, δηλαδή και ο Στέφανος Κασελάκης, δεν θα είχε σαφή εικόνα των συσχετισμών που δημιουργούνται. Και τώρα πάμε στο κρίσιμο, στο καυτό και στο ουσιαστικό θέμα που έχει να κάνει με το συνέδριο. Είδαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες διάθεση των στελεχών που στηρίζουν τον κύριο Κασελάκη να αμφισβητήσουν στο συνέδριο την έκπτωσή του δια της υπερψήφισης της Μομφής. Ακούσαμε τον κύριο Πέτρο Παπά τις προηγούμενες ημέρες να λέει ότι το συνέδριο θα αποφασίσει για τα πάντα και θα κρίνει τη Μομφή. Με τη σημερινή ευνηδιαστική απόφαση, λοιπόν, τυπικά επισήμως υπάρχει δυσκολία να βρεθεί αίθουσα. Επί της ουσίας όμως, όποιος και αν είναι ο λόγος, το αποτέλεσμα θα είναι, αν πάμε σε ένα υβριδικό συνέδριο, όπου θα συμμετέχουν 800 και άλλοι 3.000 ενδεχομένως μέσω Zoom, ότι δεν θα έχουμε την αρένα όπου θα μπορούσε η μια ή η άλλη πλευρά να καλέσει τους υποστηρικτές της διαβοής, είτε να επικυρώσουν τη Μομφή, είτε να την ανατρέψουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό ήταν πολύ σημαντικό στοιχείο της σύγκρουσης και του κλίματος που επικρατεί. Μπορούμε να δούμε τι είπε η κυρία Τζάκρη γι' αυτό. Με πολύ σκληρά λόγια, απευθυνόμενη στην πλειοψηφία. Τους είπε: έχετε ξεφύγει. Λέτε ότι δεν υπάρχει αίθουσα που να χωράει τους συνέδρους και ούτε θέλετε να βρείτε, γιατί θέλετε να βάλετε σιγαστήρα στη φωνή του λαού. Εσείς διαλύετε τα πάντα, εσείς καταπατάτε το καταστατικό, εσείς είστε η χειρότερη εκδοχή μιας μικρής και ανήμπορης αριστεράς που τη σήκωσε στην πλάτη του ο λαός και την πήγε στην εξουσία το 2015. Είναι πάρα πολύ σκληρά λόγια και βεβαίως το μάτι όλο, Νίκο, μετά από αυτό, είναι στους συσχετισμούς. Μιλάμε για πρέσα απέναντι στην πλευρά Κασελάκη, γιατί υπήρξαν και οι τροπολογίες που μπαίνουν στην απόφαση και καλούν τους πάντες να μην μιλούν για διαπλοκή και να μην μιλούν για διαφθορά και με τοξικό λόγο. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο, το υπενήχθηκε η κυρία Γεροβασίλη, στο μέλλον να δούμε και άλλα πειθαρχικά μέτρα. Πόσο μάλλον που ένα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, ο κύριος Μουμουλίδης, ζητά από την Επιτροπή Δεοντολογίας ουσιαστικά να εξετάσει τη διαγραφή του κυρίου Κασελάκη. Ας δούμε πώς το αιτήθηκε, αφού ανέφερε μια σειρά από λόγους, κατέληξε ότι ο Στέφανος Κασελάκης με λόγο εμπειριστικό λιδώρησε και επιχείρησε να αποδομήσει την ιστορική κυβερνητική διαδρομή του κόμματος, ταυτιζόμενος με την εικόνα που δημιουργούν τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Λειτουργήσε ως εκαθαριστής, τιμωρός και όχι ως εγγυητής της ενότητας. Για όλους αυτούς τους λόγους και πολλούς άλλους που μπορείτε να διαπιστώσετε στην έρευνα που μπορείτε να κάνετε, προσφεύγω στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματός μας και ζητώ την παραπομπή του Στέφανου Κασελάκη ενώπιόν σας. Καταλαβαίνει κανείς, Νίκο, ότι όπως και τις προηγούμενες μέρες είχαμε πει, ο δρόμος για την εκλογή νέας ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μακρύς. Και βέβαια η Κεντρική Επιτροπή θα παραμείνει ίδια, καθώς επανήλθε η τροπολογία, υπερψηφίστηκε, η ηγεσία θα αλλάξει, η Κεντρική Επιτροπή θα μείνει ίδια μέχρι νεοτέρας. Και ο δρόμος και η επόμενη μέρα, Χρήστο, γιατί το μεγάλο ερώτημα μετά από όλα αυτά που είδαμε και βλέπουμε καθημερινά, πώς θα συνυπάρξουν, ανεξάρτητα από το ποιος θα κερδίσει τις εκλογές και θα γίνει αρχηγός, πώς θα συνυπάρξει η πλευρά Κασελάκη με την πλευρά Τσίπρα και του 87 και τον Παύλο Πολάκη. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Να σε ευχαριστήσουμε.